ξεκινάνε από λεπτό σε λεπτό. Όχι, δεν συμμετέχει η ψέ. Δεν έχει καμία σχέση η ψέ με τις διαμαρτυρίες. Για ποιο λόγο? Για τον λόγο ότι η ψέ είχαμε συνάντηση τις 22 του Φεβρουαρίου με τον Υπουργό Παιδείας, που το μόνο θέμα ήταν η εξετάση των τετραμήνων, και από τις συναντήσεις αυτές οι μόνοι που απουσίαζαν ήταν οι εκπρόσωποι των επαρχιών που σήμερα καλούν τους μαθητές σε κινητοποίηση. Πού είναι η Λεμεσός, η Λευκωσία και η Πάφος? Συγκεκριμένα απουσιάζαν η Λευκωσία και η Πάφος. Μάλιστα. Θεωρείς ότι σωστά διαμαρτύρονται οι συμμαθητές σου? Όχι, διαφωνώ, γιατί, για τον λόγο ότι στις 8 του Φεβρουαρίου οι μαθητές και εκπρόσωποι αυτών των επαρχείων συμφώνησαν με τις εξετάσεις ανά τετράμινο και είχαμε προγραμματισμένη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας ώστε να συζητήσουμε για το όλο θέμα, και αυτοί απουσίαζαν και σήμερα καλούν τους μαθητές να βγουν στην κινητοποίηση. Άρα δεν ήρθαν εκεί να ακούσουν δηλαδή το τι προβλέπει η πρόταση του Υπουργείου για τις εξετάσεις ανά τετράμινο? Όχι, αποφύγανε τον δρόμο του διαλόγου. Μάλιστα. Και θεωρείς ότι είναι λάθος αυτό που κάνουν? Ναι. Γιατί το κάνουν, θεωρείς? Είναι δική τους πρωτοβουλία? Υποκινούνται από κάποιους? Δεν γνωρίζω, αλλά αυτό δείχνουν με αυτήν που την κίνηση. Τι δείχνουν, ότι υποκινούνται? Ναι, και δέχονται παραπληροφορήσεις συνεπώς από διάφορους τομείς, αποτέλεσμα να δημιουργείται διχασμός στους μαθητές. Άρα εσείς ως ΨΕΜ θεωρείτε ότι οι δύο εξετάσεις, δηλαδή στο πρώτο τετράμινο και στο δεύτερο, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση? Ναι, συμφωνώ. Και προς αυτό θα εργαστείτε και θα δουλέψετε? Ναι. Μάλιστα. Και έχουμε ξανά αντίθεση με το Υπουργείο, ώστε να ξαναθέτουμε θέματα, απόψεις, προτάσεις με το όλο θέμα. Πότε θα τα πείτε με το Υπουργείο? Έχουμε συνεχώς συναντήσεις. Είχαμε την περασμένη Δευτέρα, όπως σας ανάφερα, και θα έχουμε ξανά εντός λίγων ημέρων. Λοιπόν, μείνε μαζί μας αν έχεις την καλοσύνη. Θα πάμε και στην Πάφο, στην γραμματέα του ΕΣΕΜ Πάφου. Δανάη Αυγουστή, καλό μεσημέρι. Ναι, γεια σας. Καλό μεσημέρι. Εσείς στην Πάφο και στην Λευκωσία διαμαρτύρεστε για ποιο λόγο? Για το μέτρο του Υπουργού που θέλει να βάλει τις εξετάσεις ένα τετράμινο. Αυτό σας δυσκολεύει σε σχέση με τι? Γιατί διαφωνείτε? Οι εξετάσεις ένα τετράμινο έχουν ως μοναδικό αποτέλεσμα να μετατραπεί το σχολείο σε κέντρο εξετάσεων. Και εσείς δεν το θέλετε αυτό? Φυσικά και όχι. Καθαρά δηλαδή είναι αυτός ο λόγος που διαφωνείτε για να μην γίνει, ξέρω εγώ, το σχολείο κέντρο εξετάσεων? Ναι, διότι η εφαρμογή αυτού του μέτρου μόνο αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει. Σίγουρα αυξάνει το άγχος των μαθητών, η παραπαιδεία σίγουρα θα αυξηθεί, οι διαθλητές θα βιάζονται να καλύψουν την ύλη, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην λαμβάνουν τη σωστή γνώση και τη σωστή αντιμετώπιση από τους καθηγητές. Τώρα οι άλλοι μισοί όμως έχουν αντίθετη γνώμη. Θεωρούν ότι το να εφαρμοστεί αυτό το μέτρο θα μοιράζεται στα δύο η ύλη. Με το να μοιραστεί στα δύο ύλη δεν επιφέρει κάποιον αποτέλεσμα. Τα περισσότερα μαθήματα είναι συνοχόμενα. Όπως τα μαθηματικά, η φυσική δεν μπορεί να μοιραστεί στα δύο ύλη και απλά να πούμε ότι μοιράστηκε και τελείωσε. Είναι συνεχόμενα μαθήματα. Εμείς θέλουμε οι μαθητές να μαθαίνουν και όχι μόνο να δίνουν τυπικά μια εξέταση. Σκοπός του σχολείου είναι να μας μαθαίνουν. Ωραία. Εσείς γιατί δεν πήγατε στη συνάντηση με τον Υπουργό? Συγγνώμη. Γιατί δεν πήγατε στη συνάντηση με τον Υπουργό όταν είχε ενημερώσει για τους υπόλοιπους για το τι ακριβώς θα γίνει με τις εξετάσεις? Για τη συνάντηση με τον Υπουργό που δεν παρευρεθήκαμε στη συγκεκριμένη, είχαμε κάποιο λόγο που δεν μπορούσαμε να παρευρεθούμε. Ποιος είναι ο λόγος? Δεν μας ενημερώσαν έγκαιρα, ήταν προσωπικοί λόγοι. Όλοι να έχετε προσωπικούς λόγους το θεωρώ λίγο απίθανο. Ναι, ήταν ιατρικό ζήτημα. Ναι, δικό σας, μπορεί να στέλνετε κάποιον άλλο, σωστά? Εξάλλου, γιατί η αντιστοιχία είναι διαρρυγμένη, άρα είτε πάμε είτε όχι, και άλλη και διαφορά. Είχαμε δείξει έντονα την δυσαρέσκεια μας με αυτόν τον μέτρο. Είχαμε κάνει συνελεύσεις στα σχολεία για να ενημερώσουμε τους μαθητές. Μαζέψαμε κάποιες υπογραφές, τις οποίες παραδούσαμε στον επαρχιακό. Δεν είχαμε ανωδιοργάνωτη να κάνουμε αυτή την κίνηση.
Άρα, εσείς είχατε... Έχουμε δείξει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν τη δυσαρέσκεια μας με αυτόν τον μέτρο. Άρα, εσείς είχατε πρόβλημα, δεν πήγατε στην ενημέρωση. Η Λευκοσία θα μου πει είχε πρόβλημα, δεν πήγε στην ενημέρωση. Η Λεμεσός είχε πρόβλημα, δεν πήγε στην ενημέρωση. Υποκινήσετε από κάποιους, Δανάη. Όχι, δεν υποκινόμαστε από κανέναν. Είμαστε ανεξάρτητοι μαθητές και παλεύουμε για το καλό των μαθητών. Ωραία, τα κόμματα παρεμβαίνουν σε όλο αυτό που λέμε μαθητικό συνδικαλισμό. Συγγνώμη, τόσες χιλιάδες μαθητές υποκινούνται από κάποιον, δηλαδή από κόμματα. Ρωτώ να μου πείτε, γιατί ο Υπουργός δήλωσε το πρωί ότι είναι το ΑΚΕΛ πίσω από αυτές τις διαμαρτυρίες και τις κινητοποίησεις. Για όνομα του Θεού, δηλαδή τόσοι μαθητές υποκινούμαστε υπό το ΑΚΕΛ, τόσοι μαθητές που είναι τώρα έξω από το υπουργείο, από το επαρχιακό γραφείο, είναι από το ΑΚΕΛ που υποκινούνται. Ωραία, εσείς τώρα είστε στην ΠΑΦΟ έξω από το γραφείο του Υπουργείου Παιδείας. Και πόσοι είναι εκεί συγκεντρωμένοι. Από το Υπουργείο Παιδείας, από το επαρχιακό γραφείο. Ναι, πόσοι είναι εκεί συγκεντρωμένοι. Συγγνώμη. Πόσοι είναι οι μαθητές που είναι συγκεντρωμένοι εκεί. Μια μεγάλη ποσότητα από όλα τα σχολεία της ΠΑΦΟ. Μάλιστα, ένα μεγάλο. Νομίζω μπορείτε να ακούσετε από μόνοι σας τι συμβαίνει εδώ. Ακούμε, απλά δεν έχουμε εικόνες. Θα έχουμε εικόνες σε πολύ λίγο. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα θεωρείτε ότι η μεγάλη μερίδα των μαθητών δεν θέλει εξετάσεις στα 2 τετράμινα, σωστά? Ναι. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Δανάη. Θα επιστρέψω στον Μάριο Προκοπίου, τον πρόεδρο της ΨΕΜ. Ακούσατε και την άλλη πλευρά, Μάριε. Πώς θα κινηθείτε από εδώ και πέρα? Βασικά, η μαθήτρια συγκεκριμένη είναι και εκείνη στη γραμματεία της ΨΕΜ. Ενημερώθηκε από τις 8 του μήνα στην προηγούμενη συνάντηση και η ίδια μαθήτρια συμφώνησε με το μέτρο εξετάσεις ανά τετράμινο. Ότι θα βοηθήσει τους μαθητές και δεν θα τους πιέζει ώστε οι ίδιοι να μαζεύετε όλοι στο τέλος της χρονιάς ουσιαστικά ένα βουνό το οποίο πρέπει να είναι δύο μαθητής. Μάλιστα. Λοιπόν, αν όμως η μεγάλη μερίδα των μαθητών είναι διαφωνή με εσάς, τι θα κάνετε, Μάριε? Δεν γνωρίζω αν όντως διαφωνεί η μεγάλη μερίδα. Γιατί από τη συγκέντρωση, όπως μας τη μεταφέρει η συμμαθήτριά σου, μεγάλος αριθμός μαθητών είναι εκεί. Θα δούμε σε λίγο και πόσοι μαζεύτηκαν στο Υπουργείο Παιδείας και όλοι θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Μα από αυτό και αυτό συνεχώς από τους μαθητές είναι διαφορετικά. Δέχονται συνεχώς παραπληροφόρηση και ξέρουν λάθος τον τρόπο που θα λειτουργήσει το νέο σύστημα και γι' αυτό οι μαθητές αντίδρουν. Τους δίνουν λαθασμένες αντιλήψεις πως θα λειτουργήσει διαφορετικά και δεν τους αφήνουν τους μαθητές να δουν καθαρά. Μάλιστα. Να δούμε ποιος θα δει καθαρά, ποιος θα τα διαβάσει σωστά και ποιος θα πάρει τις σωστές αποφάσεις είναι το ζητούμενο. Σε πολύ λίγο θα δούμε και εκπροσώπους από το ΑΚΕΛ, το ΔΥΚΟ και τον Δημοκρατικό Συναγερμό. Σε ευχαριστούμε, Μάριε. Καλή συνέχεια. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο για να δούμε τι ακριβώς γίνεται και από πλευράς κομμάτων. Εδώ με τον κύριο Αλβέρτο